Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε ελέησον. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το δεύτερο και συντομότερο μέρος. Αρχικά, προς τιμή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, υπάρχει μια ιστορία καταγεγραμμένη, ένα θαύμα, που προς τιμή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που τόσο τον αγαπάμε, σας το διαβάζω. Με πήρε ο πατήρ Θεόδωρος ο Ζης προχθές τηλέφωνο και μου είπε, πάτε, λέει, στο λόγιο του πατρός Φωτίου, στο σάρπισμα ζωής, μπήκε μια παλιά μου ομιλία για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Αν θέλετε βάλτε κι εσείς. Εγώ αμέσως μπήκα στην κατάνοιξη και είδα ότι το 2014 και η κατάνοιξη είχε βάλει την ίδια ομιλία. Μάλιστα είχαμε γράψει και περίληψη της ομιλίας του πατρός Θεοδώρου και αμέσως είπα στα παιδιά και βάλανε την ομιλία, να μπείτε να την ακούσετε. Είναι καταπληκτική ομιλία. Απαντάει στον πατέρα Ειρηνίου τον Δελειδήμο, και σε κάποιου άλλου νεοτεριστέ που λένε ότι ο Πάπα δεν είπε. Που λένε ότι ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός δεν είπε τον Πάπα να καταράστε. Οι αγράμματοι. Και δίνει μια φοβερή απάντηση ο πατήρ Θεόδωρος. Μπείτε να τα ακούσετε. Τώρα πρόσφατα τα ανέβασε η κατάνοιξη. Λοιπόν, πώς διασώθηκε ο τάφος του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στην Βόρεια Ήπειρο? Πολλοί δεν το ξέρετε, αλλά ακούστε το. Το είχαμε διαβάσει, σας το είχα διαβάσει τότε που ετοιμάζαμε τη θεατρική παράσταση για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, στα κατηχητικά μας τότε, που είχε έρθει και ο κύριος Άθμος να την παρακολουθήσει, αν θυμάστε. Και επειδή κατηγορούσαμε τον Πάπα στο έργο, βγήκε ο κύριος Άθμος να υπερασπίσει τον Πάπα. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν το περίμενα αυτό. Δεν πρέπει. Άλλο, το έχουμε αυτό το βίντεο, το παίξουμε κάποια φορά. Λοιπόν, πώς διασώθηκε ο τάφος του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στη Βόρεια Ήπειρο? Στο χωριό Κολικόντασι της Βορείου Ήπειρου βρίσκεται η Ιερά Μονή των Ισοδύων της Θεοτόκου, στον περίβολο της οποίας διατηρείται ο τάφος του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Όταν αυτό ήρθε στη δημοσιότητα το έτος 1984 από τον καθηγητή κύριο Παναγιώτη Χριστόπουλο, που επισκέφθηκε τον ιερό χώρο με ειδική άδεια του τότε καθεστώτος της Αλβανίας, μου δημιουργήθηκε μια απορία που σήμερα εξομολογούμε. Δεν μπορούσα να εξηγήσω πώς το άθεο καθεστώς του Εβέρ Χότζα, που δεν άφησε ίχνος χριστιανικό στην ταλαιπωρημένη Βόρεια Ήπειρο, επέτρεψε τη διατήρηση της μονής και του τάφου του Εθναποστόλου Κοσμάτου Ετωλού. Η απορία μου αυτή λύθηκε πρόσφατα όταν ένας νέος βορειοϋπειρώτης, ο κύριος Χρήστος Μήτρος από το Φίερι, γειτονική με το Κολικόντασι πόλη, ήρθε κοντά μας και ζήτησε να βαπτιστεί χριστιανός ορθόδοξος. Όταν μου εξήγησε τα σχετικά με τον τόπο της καταγωγής του, το ρώτησα αν γνώριζε κάτι σχετικό με την απορία που είχα. Ο νέος, με βουρκωμένα μάτια, άφησε το λογισμό του ελεύθερο και μου διηγήθηκε τα εξής θαυμαστά. Όταν το 1968 με νόμο του Αλβανικού κράτους απαγορεύτηκε κάθε θρησκευτική εκδήλωση, ήρθε διαταγή από τα Τύρανα να γκρεμιστούν οι εκκλησίες και να εξαφανιστούν οι σταυροί από τους χριστιανικούς τάφους. Ο τότε αστυνομικός διοικητής του Θιέρη πήρε μαζί του το αρμόδιο συνεργείο και πήγαν στο μοναστήρι προκειμένου να το εξαφανίσουν. Γνωρίζοντας μάλιστα την ευλάβεια των Ελλήνων προς τον Άγιο Κοσμά, έδωσε εντολή να ξεκινήσει το έργο της κατεδαφίσεως από τον τάφο του Αγίου. Όταν όμως οι εργάτες έδωσαν το πρώτο χτύπημα στο ιερό μνημείο, τότε μια δυνατή βουή έσπασε την ησυχία του χώρου και μια μεγάλη λάμψη σαν φωτιά ξεπήδησε μέσα από τον τάφο του Πατροκοσμά. Έντρομοι οι παριστάμενοι ετράπησαν σε φυγή και δεν επανήλθαν παρά τις απειλές των τυράννων
των τυράννων με γιώτα, από τα τύρανα δηλαδή, και την καθησυχαστική δήλωση του καθεστώτος πως δήθεν εξεράγει ξεχασμένη από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βόμπα. Έτσι το δικαιολόγησαν. Έτσι δεν βεβηλώθηκε ο τάφος του Αγίου Κοσμά, όπως και τα χαριτόβερτα ρίψανά του που παρέμειναν εκεί βάλσαμο στις πληγές των χριστιανών και ελπίδατων. Θα έρθει το ποθούμενο. Αυτό το έγραψε ο αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Ηλιάκης και το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ενοριακή Μαρτυρία του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά του Ιτωλού, Νέας Φιλαδέλφειας, το Σεπτέμβριο του 1993. Από προσωπικό βίωμα να σας πω ότι και ο μακαριστός επίσκοπος Σεβαστιανός Κονίτσης, με τον οποίο σχετιζόμουν, και ο μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Χατιώτης, με τον οποίο επίσης σχετιζόμουν, δεν θέλανε σε καμιά περίπτωση, ενώ υπήρχαν αντίθετες γνώμες, να μεταφερθούν τα ιερά λείψανα από το Κολικότασι στην Ελλάδα. Δήθεν για να γιατί έλεγαν και οι δύο ότι ο λαός εκεί χρειάζεται την παρουσία του Αγίου Κοσμά του Ιτωλού πολύ περισσότερο από ό,τι χρειαζόμαστε εμείς εδώ με τα ιερά του λείψανα. Αυτός ιστορικό γεγονός που καταγράφεται στα θαυμαστά γύρω από το πρόσωπο του μεγάλου αυτού Αγίου, του Αγίου Κοσμά του Ιτωλού, για τον οποίο ο Άγιο Κοσμά μας αξίζει ο Θεός στα περασμένα χρόνια να αναφερθούμε πάρα πολλές φορές και στις γιορτές και σε πράγματα δικά του και σε διδαχές και σε προφητείες του. Yeah.